Κύριε Υπουργέ, εντάξει, η απάντησή σας δεν περίμενα να ήταν διαφορετική. Θα στηρίζετε τις δυνάμεις της αστυνομίας. Και βέβαια αυτό που μου ας κάνει εντύπωση είναι ότι η κυβέρνηση δίνει τη μάχη πρώτα απ' όλα για την υγεία του λαού. Ξέρουμε όλοι μας ποια είναι η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ποια είναι η κατάσταση στους χώρους δουλειάς, όπου στηβάζεται ο ένας πάνω στον άλλον, και η ευθύνη για την όξυση του προβλήματος ανήκει στην κυβέρνηση, γιατί τα μέτρα, τα υγειονομικά πρωτόκολλα τα λεγόμενα, προσαρμόζονται στις ανάγκες του κεφαλαίου, της καπιταλιστικής αγοράς, να το πω έτσι, στο όνομα του να μην κλείσουν οι επιχειρήσεις, να δουλέψουν οι εργαζόμενοι. Και οι επιχειρήσεις μπορεί να μην κλείσουν και οι εργαζόμενοι μπορεί να δουλεύουν, αλλά κάτω όμως από τα μέτρα που πρέπει να επιβάλλει η κυβέρνηση με βάση την επιστημονική προσέγγιση του θέματος. Όμως εδώ, δυστυχώς, αυτό που κυριαρχεί είναι τα κέρδη και αυτή τα κέρδη των ίδιων των επιχειρήσεων. Κύριε Υπουργέ, η διαρκής επίθεση στα πλαίσια της έντασης της καταστολής είναι γνωστό ότι πρέπει να βρει απέναντι τον λαό. Και τον βρίσκει. Ψηφίσατε τον νόμο για τις διαδηλώσεις. Ένας νόμος που το επικαλεστήκατε τις μικρές ομάδες, τις περιθωριακές και τα λοιπά που κάνουν συνήθως τα επεισόδια. Στο Υπουργείο Υγείας ήταν γιατροί, ήταν νοσηλευτές, ήταν γνωστοί υγειονομικό προσωπικό. Τι θα γινόταν και αν καταλάβανε το πεζοδρόμιο αυτοί για να μπορέσουν με οξυμένο τρόπο να διαμαρτυρηθούν στην κυβέρνηση γιατί δεν προσλαμβάνει προσωπικό στα νοσοκομεία. Τι θα γινόταν εάν καταλάβανε το δρόμο για να απαιτήσουν μονάδες εντατικής θεραπείας για να μην πεθαίνει ο κόσμος. Τι ήταν πιο, να το πω έτσι, αποδεκτό, το να κλείσει το πεζοδρόμιο ή το να μην υπάρχουν όλα αυτά, να μην προβάλλονται αυτά τα αιτήματα που έχουν να κάνουν με τη ζωή του λαού. Δεν μπορεί να μπει στο ζύγι, κύριε Υπουργέ, το ένα με το άλλο. Τα αιτήματα ήταν δίκαια και είναι αιτήματα που τα στηρίζει όλος ο λαός και δυστυχώς απέναντι βρέθηκαν οι δυνάμεις καταστολής. Και δεν βρέθηκαν απέναντι στους συνδικαλιστές. Βρέθηκαν απέναντι στο λαό. Βρέθηκαν απέναντι σε όλους αυτούς που αγωνίζονται, που θέλουν να αγωνιστούν. Δίνει ένα μήνυμα που λέει νόμος και τάξη, τα κεφάλια μέσα. Τι θα πει λοιπόν 100 άτομα. Κατ' λέτε εσείς. Ήταν παραπάνω. Όμως ξέρετε πολύ καλά, ο γιατρός δεν μπορεί να φύγει από το νοσοκομείο. Φεύγουν κάποιοι όμως. Δεν μπορεί να αφήσει τον άρρωστο να πεθάνει. Ήταν εκεί εκπρόσωποι, πρόεδροι σωματείων, γραμματείς, διοικητικά συμβούλια, εκπρόσωποι όλων αυτών των εργαζομένων στα νοσοκομεία. Και αντιμετωπίστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι η νέα επίθεση στη συγκαλιστική οργάνωση των εργαζομένων, την ενοχή σας κύριε Πρόεδρε, μέσα τον περιορισμό των διαδηλώσεων, την ηλεκτρονική ψηφοφορία στο σωματεία που θεσπίστηκε με τον αντιστοιχειακό νόμο της κυβέρνησης, δίπλα σε διατάξεις που δίνουν ζεστό χρήμα στους βιομηχάνους. Αυτά όλα είναι μαζί, πάνε μαζί. Για τους επιχειρηματικούς ομίλους εξασφαλίζεται ασυλία και την εξασφαλίζεται και με τις δυνάμεις καταστολής που τις στέλνετε. Δεν υπάρχει κινητοποίηση σε εργοστάσιο που να μην είναι για απ' έξω δύναμη καταστολής. Ποιος ο λόγος? Ποιος ο λόγος? Είναι εργαζόμενοι ενός εργοστασίου που διεκδικούν. Γιατί θα πρέπει οι δυνάμεις καταστολής να είναι στην υπηρεσία του επιχειρηματία? Και από την άλλη πλευρά τι έχουμε? Έχουμε την επίθεση στην κρατική οργάνωση, τον περιορισμό των διαδηλώσεων, της προστασίας των συγκαλιστών, του δικαιώματος της απεργίας. Όλα αυτά τι είναι? Τήρηση της τάξης. Με την καταστολή ή με το καρότο πολλές φορές, τέλος πάντων, για να ενσωματωθεί ένας κόσμος σε αυτή τη λογική, το να περάσει αυτή η αντιλαϊκή πολιτική, αυτά τα μέτρα τα οποία είναι αναγκαία για τα κέρδη και όχι για τη ζωή του λαού μας που υπονομεύεται μια ζωή με ανεργία, με φτώχεια, με εξαθλίωση. Αυτός ο λαός θα αγωνιστεί όσες δυνάμεις καταστολής είναι απέναντι. Δεν μπορεί να παραμείνει έτσι, να μυρολατρεί. Ξέρει ποιος είναι ο εχθρός του και ο εχθρός του είναι αυτή η βαρβαρότητα, αυτό το σύστημα που του παίρνει και την μπουκιά από το στόμα και δεν είναι εχθρός ο λαός που αγωνίζεται, κύριε Υπουργέ. Και εμείς ξέρετε πολύ καλά ποια είναι η θέση μας για τα σώματα ασφαλείας και ποιος πρέπει να είναι ο προσανατολισμός τους.
το κοινό έγκλημα και όχι το εργατικό λαϊκό κίνημα. Και βέβαια κρίνεται η κυβέρνηση, κάθε κυβέρνηση, αλλά και ο υπουργός, ο κάθε υπουργός από τη στάση του απέναντι στο λαϊκό κίνημα. Και εμείς ξέρουμε πολύ καλά ότι η κρατική καταστολή αποτελεί επιλογή του συστήματος και βέβαια δεν είναι θέμα ενός υπουργού ή μιας κυβέρνησης. Γι' αυτό και λέμε ότι το εργατικό λαϊκό κίνημα θα πρέπει να στοχεύσει στον πραγματικό αντίπαλο που είναι αυτό το σύστημα της εκμετάλλευσης, της φτώχειας, της αδικίας.